Δημητριάδη, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έπεσαν οι υπογραφές. Πέφτουν, πότε πέφτουν αυτές οι περιβόητες υπογραφές? Το πλάνο είναι να πέσουν οι υπογραφές όπως. Για την ακτοπλογική σύνδεση εννοώ, ναι. Το πλάνο, όπως είχαμε πει, είναι να πέσουν οι υπογραφές εντός της εβδομάδας και αμέσως μετά θα καλέσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σχετικές ενημερώσεις, μια διάσκεψη τύπου που θα δώσουμε όλο το υλικό που χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος και πού να κλείνει η εισιτήρια και τις τιμές και τα δρομολόγια, τα πάντα. Το ρεπορτάζ λέει ότι ακόμη και αύριο υπάρχει πιθανότητα να πέσουν οι υπογραφές. Όντως, ναι, όταν λέμε εντός της εβδομάδας είναι εφικτό να είναι και σήμερα και αύριο ή την Παρασκευή. Ναι. Τώρα, με 80 ευρώ πήγαινε έλα στον Πειραιά, κάπως έτσι. Με 80 ευρώ είναι το μέγιστο του PNL στον Πειραιά, όπως ορίζει το διαγωνιστικό έγγραφο εξαιρουμένου των λιμενικών τελών. Θα πρέπει να πω όμως ότι αναμένεται και να είναι αρκετά χαμηλότερες οι τιμές. Άρα δηλαδή 80 είναι το πλαφόν του ανώτατου, αν δηλαδή μπορεί να είναι και 60 και 70 και αν προσθέσεις και 60 ευρώ τα λιμενικά που είναι σταθερά τα λιμενικά, δεν είναι 30 και 30, δεν διαφοροποιείται, άρα δηλαδή ουσιαστικά θα είναι γύρω στα 120 με 130 ευρώ το εισιτήριο και θα υπάρχει και καμπίνα για τον κάθε ένα που κόβει τέτοια τιμή σε τέτοιο εισιτήριο. Το πλοίο αγαπητέ Νικήτα είναι αρκετά μεγάλο και δίνεται την συντριπτική πλειοψηφία των επιβατών. Μιλώ πάντα να δούμε και τη ζήτηση βεβαίως. Ναι. Θα υπάρχει δυνατότητα οι πλήστοι επιβάτες να φιλοξενηθούν σε καμπίνες. Ναι. Μάλιστα. Και όταν θέλω να πάρω και αυτοκίνητο, πόσο επιπλέον κοστίζει? Το αυτοκίνητο είναι πάλι, έχουμε βάλει πλαφόν και οι μοτοσυκλέτες νομίζω είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Αλλά αφήστε να πούμε και κάτι. Πόσο είναι, πείτε μας την τιμή, τα πάμε όλα. Θα είναι 20, 30 το αυτοκίνητο, 40 πόσο? Είναι εκεί κοντά στις τιμές που αναφέρεστε τώρα. Μάλιστα, άρα μεταξύ 20 και 30 ευρώ θα είναι και το αυτοκίνητο. 20-30 πήγαινε και 20-30 στο έλα πίσω. Μην κάνουμε συμπεράσματα. Δώστε μας λίγες μέρες και θα. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη αδειμονία και ο κόσμος να ενημερωθεί. Ναι, να ξέρει τώρα, γιατί τώρα κάποιοι περιμένουν να κλείσουμε αεροπορικά, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ακτοπλογική σύνδεση. Αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε, μου λέτε. Άρα λίγη υπομονή, λίγες ώρες για να το κλείσουμε. Ναι, να σεβαστούμε λίγο τις διαδικασίες και πρέπει να πω, επειδή μου αναφέρετε τα αεροπορικά, σκοπός της υπηρεσία αυτή τη σύνδεση δεν είναι για να ανταγωνιστούμε τι αεροπορικέ εταιρείε, ναι, αλλά να προσφέρουμε εναλλακτική συνδεσιμότητα. Αυτό είναι και ακόμα 2-24 νομίζω υπομονή αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Θα κάνει και άλλου σταθμού, δηλαδή αυτή η σύνδεση θα μπορούμε να πάμε, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, στη Ρόδο, δεν ξέρω. Όχι. 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 Κατευθείαν. Κατευθείαν από, ναι, Κυπριακό λιμάνι στον Πειραιά. Όταν λέτε από Κυπριακό, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι η Λεμεσός, μπορεί να είναι και άλλο λιμάνι. Για φέτος η εταιρεία μας ανέφερε ότι θα είναι η Λεμεσός. Για τα δρομολόγια του χρόνου μπορεί να αποφασίσει άλλος πώς, δηλαδή να είναι και η Λάρνακα. Μάλιστα. Αυτά τα 80 ευρώ θα είναι και με full board ή... θα περιλαμβάνει όλα τα γέροντα. Κάντε λίγη υπομονή. Λοιπόν, άρα, δηλαδή θα το ανακοινώσετε αύριο μεθαύριο. Είναι σημαντικό αυτό, κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες? Οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν ότι από Παρασκευή και μετά θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και την εταιρεία για να προβούν στις κρατήσεις, να ενημερωθούν πληρέστερα για αυτή την υπηρεσία. Θα κάνουμε μια δημοσιογραφική διάσκεψη και μετά στη διάθεσή σας να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις. Λοιπόν, είναι δηλαδή, εντάξει, αν μην το ματιάσουμε τώρα, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά, θα είναι ιστορικό εγχείρημα. Θυμάμαι πριν από 20-30 χρόνια ξαναυπήρχε αυτό το δρομολογίο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι 21 περίπου χρόνια η τελευταίο δρομολόγιο που είχε γίνει μεταξύ Κύπρου Ελλάδος. Μάλιστα. Και εντάξει, νομίζω είναι ένα εγχείρημα που αξίζει τον κόπο να το αγκαλιάσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθουν να υπογράψουν και θα είναι δύο φορές τη βδομάδα, μου είπατε την προηγούμενη φορά. Ισχύει κάτι τέτοιο? Για φέτος θα είναι. Τα δρομολόγια θα είναι μέχρι περίπου τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οπότε για κάποιες εβδομάδες θα είναι δύο φορές, για κάποιες άλλες θα είναι μία φορά. Θα δώσουμε πλήρη ενημέρωση για όλο το πρόγραμμα των δρομολογίων. Μάλιστα, λοιπόν. Καλές υπογραφές, όλα να πάνε καλά και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Κύριε Δημητριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.